Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη δεύτερη συζήτησή μας. Καλησπέριζω τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Άννα Ευθυμίου. Καλησπέρα, κύριε Ευθυμίου. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη, σε εσάς και τους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ για την αποδοχή της. Κυρία Ευθυμίου, ξεκινώ με το ζήτημα της κυβωτού του κόσμου. Ένα πρώτο σχόλιο, έτσι, για να μπούμε ομαλά στην κουβέντα και θα την εξειδικεύσω μετά την ερώτηση. Ναι, βεβαίως. Είναι σοκαριστικό όλο αυτό που συμβαίνει. Παρακολουθούσα σήμερα τα sites, τα δελτία ειδήσεων. Οι αποκαλύψεις είναι συγκλονιστικές και ακριβώς καταδεικνύουν την ανάγκη για, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι. Δηλαδή, προφανώς, πρώτιστο είναι η αποϊδρυματοποίηση. Δηλαδή, να προωθηθούν όλα αυτά τα παιδιά που προφανώς έχουν, για να είναι εκεί, έχουν υποστεί ίσως κάποια κακοποιητική συμπεριφορά ή δεν μπορούν οι γονείς τους να βρουν τους πόρους για να τα ζήσουν ικανοποιητικά. Άρα είναι παιδιά τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν να αποδρυματοποιηθούν, πρώτος το στόχος, αλλά αν το 1 τέταρτο που αποτελούν τις κρατικές δομές κάνουν τα 3 τέταρτα των αναδοχών, φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι να γίνει τακτικοποίηση των ελέγχων. Δηλαδή, δυστυχώς δεν υπάρχουν οι κρατικές δομές, υπάρχει πλειοψηφία των ιδιωτικών δομών, αλλά αυτοί οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν εκεί. Ναι. Γιατί είναι ουσιώδες αυτό. Δεν έχει γίνει ποτέ ένας ουσιαστικός έλεγχος στην κυβωτό του κόσμου. Από ό,τι άκουσα, δεν έχω γνώση, αλλά μπορώ να αντιληφθώ την έτσι από την νομική μου κατάρτιση, ότι προφανώς οι έλεγχοι που έκανε η περιφέρεια ή οποιασδήποτε αρμόδιες περιφέρειες ήταν ένας έλεγχος τυπικός. Ναι. Δηλαδή έλεγχος σε ό,τι αφορά τα οικονομικά στοιχεία, όσο αφορά πυροσβεστήρες, αυτά τα πολύ αυτονόητα πράγματα. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν προβάλλει το αίτημα της μεγαλύτερης στελέχωσης των κοινωνικών υπηρεσιών. Είχα κάνει ένα χαιρετισμό πριν 4-5 μέρες σε μια εκδήλωση για τα κακοποιημένα παιδιά και η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, η αρμόδια της Περιφερειάρχης Υγείας και η αντιδήμαρχος του Δήμου Ευώσμου μου είπαν ότι οι κοινωνικές δομές υπάρχει υποστελέχωση. Εκεί λοιπόν θα πρέπει ακριβώς, γιατί υπάρχει μεγάλη αύξηση της κακοποίησης των παιδιών, θα πρέπει να δούμε πώς θα καλύψουμε αυτό το κενό. Φυσικά έχει έρθει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που παρουσιάστηκε πριν 10 μέρες στη Βουλή και υπάρχουν πολλά στην αρμόδια Υπουργεία, αλλά η αύξηση αυτή των περιστατικών ακριβώς δείχνει ότι η πολιτεία πρέπει να έχει αυξημένα αντανακλαστικά και η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά στη στελέχωση και των ψυχολόγων στο Υπουργείο Υγείας και με κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά φαίνεται ότι αυτό πρέπει να αντικοποιηθεί και να εξαντληθούν τα όρια σε αυτή την κατεύθυνση. Απλώς, κύριε Ευθυμίου, από τις πρώτες τουλάχιστον ανακοινώσεις, αν είναι να δούμε τις επόμενες ημέρες και άλλες και το αδικό το πράγμα, εδώ θα είμαστε να τα ξανακουβεντιάσουμε. Αλλά είδαμε, ας πούμε, ότι θα μικρύνουν κάποια ενδιάμεσα βήματα στη διαδικασία αναδοχής και θα ελαστικοποιηθούν κάποια κριτήρια προκειμένου να είναι πιο εύκολο να πάνε διάφορα παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες. Αλλά δεν είδαμε να αλλάζει η φιλοσοφία. Δηλαδή, να δείχνει το κράτος ότι καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να βολεύεται στο χι, ψι, ζέντι, διότι ο οποίος είτε από την καλή του την καρδιά είτε δεν ξέρω εγώ από τι άλλο θέλει να κάνει αυτό το πράγμα. Θα περιμέναμε να ακούσουμε ότι θα γίνουν τόσες προσλήψεις, ότι θα δημιουργηθούν τόσες δομές. Η προηγούμενη κυβέρνηση, ας πούμε, λέει ότι είχε εντάξει στο ΕΣΠΑ 52 εκατομμύρια κονδύλι για να δημιουργηθούν 100 τόσες δομές, αυτές που είναι μικρές σαν μικρές οικογένειες, 4 έως 6 παιδιών. Υπήρχε κάτι που έτρεχε. Εδώ δεν βλέπουμε να αλλάζει η φιλοσοφία. Κοιτάξτε, καταρχάς ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ για την αναδοχή και την υιοθεσία εξειδικεύτηκε πολύ με την νεότερη τροποποίηση του από το 2019 και έτρεξαν πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες της υιοθεσίας και της αναδοχής. Αυτό φαίνεται και από το Μητρώο
που γίνεται πολύ πιο εύκολα το ματσάρισμα, ας πούμε, το matching μεταξύ των υποψηφίων γονέων για προσανατολική υιοθεσία και των παιδιών. Αυτό είναι κάτι που είναι ως πρώτη στην προτεραιότητα, έχει βάλει η κυβέρνηση αυτό έτσι και έχει λειτουργήσει. Από εκεί και πέρα όμως συμπληρωματικά, εφόσον, ξαναλέω, δεν υπάρχουν κρατικές δομές που να, και οι ιδιωτικές δεν επιδέχονται αυτής της εποπτείας, θα πρέπει λοιπόν αυτό το πράγμα να καλυφθεί. Ας πούμε και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θεσμοθετήσει το 2017 με νόμο το σπίτι του παιδιού, το οποίο θα απέφευγε το παιδί, το κακοποιημένο παιδί, όλη αυτή τη δικανική εξέταση που υποβάλλεται από διάφορους αστυνομικούς, ξανά ψυχολόγους, ξανά. Αλλά αυτό δεν είχε λειτουργήσει. Λειτουργήσε πέρυσι, νομίζω, μάλλον η πέρυσι φέτος το καλοκαίρι, επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα όλα αυτά θέλουν και ένα δρόμο μέχρι να γίνουν. Και η κυβωτός του κόσμου δεν προέκυψε σήμερα το περιστατικό αυτό. Αυτό έχει 25 χρόνια που λειτουργεί η κυβωτός του κόσμου. Άρα όλη αυτή η έλλειψη αντανακλαστικών του κράτους καταδείχθηκε με αυτές τις καταγγελίες. Από εδώ και πέρα όμως αυτές οι καταγγελίες δηλώνουν και την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να προστρέξει η πολιτεία για να καλύψει αυτό το κενό. Σας λέω ότι προφανώς είναι η υιοθεσία εκεί η αναδοχή για να γίνει η αποδηρηματοποίηση, αλλά εφόσον υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση, η οποία είναι αυτή που είδαμε, θα πρέπει να υπάρχει και εντατικοποίηση των ελέγχων και περαιτέρω στελέχωση των κοινωνικών δομών και των κοινωνικών υπηρεσιών. Τώρα, κυρία Ευθυμίου, είδατε κι εσείς, φαντάζομαι, σήμερα όλες αυτές τις αποτρόπες σκηνές με την έξωση της συναδέλφου μου, της Ιωάννας Κολοβού. Μιλάμε για ένα χρέος 15.000 ευρώ. Από κάρτες που ενσωματώθηκαν οι τρεις σε μία και έγινε ό,τι έγινε με τα επιτόκια, πανωτόκια όπως τα λέγαμε παλιά, αν θυμάστε, πριν 15-20 χρόνια όλα αυτά. Δεν θα σας ρωτήσω καν γιατί η κυβέρνηση έκανε τον πτωχευτικό και την ιστορία με τα funds με το νόμο του 2003 και όχι με το 2015-16 του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Δεν έχει σημασία. Τώρα, εδώ που φτάσαμε, που γκρεμίστηκε μία πόρτα και βγήκε μια γυναίκα στο δρόμο για 15 χιλιάρικα, μήπως το πράγμα πρέπει ως κυβέρνηση να το δείτε από την αρχή? Εγώ αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Τον πτωχευτικό, τον Ηρακλή, δεν ξέρω, από την αρχή πάντως. Κύριε Μελιγκόνη, και στην υπόθεση του κύριου Πάτση, όταν είχα ερωτηθεί, είχα τοποθετηθεί πολύ ξεκάθαρα ότι αυτά τα funds βλέπουμε ότι ο τρόπος που λειτουργούν στην ουσία είναι ακριβώς η δικιά τους και κερδοφορία, κερδοσκοπία. Γι' αυτό δεν ήταν τυχαία και η παρέμβαση του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Σταϊκούρα, που έκανε και είπε ότι πρέπει πρώτα να λειτουργούν στα πλαίσια του εξοδικαστικού μηχανισμού και μετά να λειτουργούν το πώς θα γίνουν, το τελευταίο δηλαδή όπλο, το πώς θα πάρουν, θα εξυπηρεστριάσουν ένα κίνητο. Και ειδικά όταν μιλάμε για πρώτη κατοικία. Δεν υπάρχει όμως κάποιος εξαναγκασμός νομικός. Δηλαδή το να το λέει ο κύριος Σταϊκούρας, εντάξει, αλλά αν αυτό δεν συνιστά υποχρέωση για τα funds, τους servicers ή δεν ξέρω εγώ ποιους άλλους. Όλοι μπορούν να το λέμε, θέλω να πω, αλλά η κυβέρνηση έχει ευθύνη να το νομοθετήσει. Υπάρχει ένα πλαίσιο που ειδικά για τους services που ήταν και νόμος του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, θεωρώ ότι δεν τέθηκαν οι κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες. Γιατί είδαμε ότι όταν αυτό πήγε να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται τώρα, οι εταιρείες είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν. Άρα, εφόσον έχει φανεί αυτό και βγαίνει πλέον και σε ανθρώπους που απειλεί την πρώτη του κατοικία και δεν είναι μεγάλο το χρέος, δηλαδή 15.000 ευρώ πιστωτική κάρτα δεν είναι κάτι φοβερό. Πάρα πολλοί άνθρωποι, συμπολίτες μας, χρωστάνε τόσο χρήματα από πιστωτικές κάρτες και κάποια στιγμή, εντάξει, δυστυχώς κάποιος άνθρωπος βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμής. Εκεί λοιπόν πρέπει να εξαντλούνται όλα τα όρια για να μπορέσουν αυτό το χρέος να αποπληρωθεί. Και όχι φυσικά να βγαίνουν τα σπίτια στον πληστηριασμό. Πιστεύω λοιπόν ότι και η Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει ως ελεκτικός υποπτικός μηχανισμός να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση και φυσικά να πρέπει να εξεταστεί το πλαίσιο, αν χρειάζεται κάποια νομοθετική ρύθμιση, επίσης προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα, κύριε Ευθυμίου, άκουσα σήμερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλάει ξανά για ιστορίες κατασκόπων στον απόϊχο όλων των δημοσιευμάτων του Σαββατοκύριακου. Επειδή όμως είδαμε δημοσιεύματα και για αποσπασμένους αστυνομικούς που συνδέουν την ΕΕΠ με το Predator, και λοιπά. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής.
Ο μισός τύπος, το ντοκουμέντο, η εφημερίδα των συντακτών, το Βήμα, τα Νέα, δεν ξέρω ποιους άλλους ξεχνάω, ξαφνικά ξύπνησαν ένα πρωί και άρχισαν να δημοσιεύουν ιστορίες κατασκόπων. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη. Ναι. Και εφόσον έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη, θα πρέπει να περισμένουμε ακριβώς το πόρισμα της δικαιοσύνης. Τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, επειδή ως δικηγόρος είμαι και συλλειτουργός της δικαιοσύνης, mm-hmm. δεν μπορώ να προτρέξω σε αυτό. Περιμένουμε να δούμε. Και νομίζω ότι είναι και λίγο επικίνδυνο να προτρέχουμε πριν δούμε πώς θα λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Που η οποία βέβαια πρέπει να λειτουργήσει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Για να μπορέσει να βγει κάθε φως, να βγει κάθε σκιά και να μπουν στο φως όλα αυτά. Σύμφωνοι. Αλλά αν ας πούμε ο κύριος Μητσοτάκης έδινε στην ΑΔΑΕ την ευχέρεια να ζητήσει από τους παρόχους και να ελέγξει αν υπάρχουν επισυνδεδεμένα με την ΕΕΠ κινητά υπουργών, θα έκλεινε κάποια στόματα. Δεν το κάνει όμως. Γιατί? Κοιτάξτε, ως προς αυτά έχει γίνει συγκεκριμένη διαχείριση η οποία έχει γίνει και θεωρώ ότι οι απαντήσεις έχουν δοθεί. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σας έχουν καλύψει εσάς ή... Ναι. Κοιτάξτε, εμένα κύριε Μελιγκόνη, αυτό που με ενδιαφέρει, γιατί είναι βαθιά θέμα δημοκρατικό, mm-hmm. είναι να μην δίνονται από το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει οι δυνατότητες να ξαναγίνουν παρακολουθήσεις. Και φυσικά να διευκανθεί αυτή η υπόθεση. Έτσι. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω τι έγινε και δεν έγινε, δεν έχω την δυνατότητα, δεν είμαι αρμόδια να απαντήσω, αλλά προφανώς χρειάζεται να δοθούν οι εξηγήσεις οι απαραίτητες. Τώρα, αυτό υπάρχει ένα νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση. Mm-hmm. Το γεγονός ότι είναι σε διαβούλευση. Σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα ακούσει τις απόψεις και των κομμάτων και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων φορέων. Μέχρι λοιπόν να κατατεθεί το τελικό νομοσχέδιο, έχουμε δρόμο για να δούμε ποιο θα είναι αυτό, ποιες θα είναι οι σχετικές παρατηρήσεις και πώς θα καταλήξει, ποια είναι η τελική μορφή του. Κύριε Ευθυμίου, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Εγώ ευχαριστώ να είστε πάρα καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.